την αύξηση του ποσού της προσωρινής σύνταξης από 50 σε 80% για τους ασφαλισμένους του δημοσίου, των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου χρόνου αναμονής μέχρι την έκδοση της απόφασης για την οριστική σύνταξη, προτείνει η βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, Άννα Ευθυμίου. Για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ενστόλους, να αυξηθεί το ποσό της προσωρινής σύνταξης από το ποσοστό 50% σε 70% ή 80% αναλόγως, διότι και αυτοί περιμένουν ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να λάβουν την οριστική σύνταξή τους. Μεταξύ άλλων, η βουλευτής τοποθετήθηκε για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που αποτέλεσε και δική της πρόταση κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ, ότι είναι μια θετική θεσμοθέτηση με αναπτυξιακή διάσταση. Είναι σημαντική η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά προηγουμένως πρέπει να έχουμε κινητροδοτήσει τις επιχειρήσεις για να μείνουν όρθιες. Να μείνουν όρθιες και ανοιχτές για να στηρίξουν τους εργαζόμενούς τους και να κρατήσουν τους εργαζόμενους τους. Και από εκεί και πέρα, ναι, είναι ένα μέτρο που θα φέρει ανάπτυξη η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Οπότε, δεδομένου αυτής της τοποθέτησής μου, θα ήθελα να ζητήσω από το Υπουργείο Εργασίας και από τη συναρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν αν υπάρχει νομοσυνομικός χώρος για τη λήξη και την θέσπιση και πλέον οριζόντιων μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, η Άννα Ευθυμίου επανέλαβε την πρόταση της που έχει καταθέσει στην Επιτροπή Ισότητας και Νεολαίας να ενταχθούν οι κακοποιημένες γυναίκες στο πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας που έχει θεσμοθετηθεί από τη Βουλή με μια πρόσθετη επιδότηση 400 ευρώ, όπως γίνεται για τους μακροχρόνια ανέργους. Να ενταχθούν οι κακοποιημένες γυναίκες, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιδότησης των 100.000 θέσεων νέων θέσεων εργασίας, που έχει ήδη θεσμοθετηθεί από την Βουλή, με μια επιπρόσθετη επιδότηση, επιπρόσθετη επιδότηση 400 ευρώ, όπως γίνεται αντίθετα για τους μακροχρόνιους ανέργους. Είναι ένα μέτρο που έχει μικρό δημοσιονομικό κόστος, έχει όμως πολύ μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα, ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό μήνυμα.